ότι δεν αφορά μόνο κάποια φωτογραφία στο κέντρο του Ηρακλείου ή οποιασδήποτε άλλη πόλη τη περιφέρεια, αφορά επάμπολα εκατοντάδες μικρά φωτογραφία στην περιφέρεια όλη τη Ελλάδα, τα οποία έχουν βιοποριστικό κομμάτι, το κομμάτι τη φωτογραφία, το οποίο αναγκαστικά μελλοντικά θα κλείσουν. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τι φωτογραφίε σήμερα των ταυτοτήτων, διότι πήρε η κυβέρνηση την απόφαση να γίνονται λήψεις μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Εμείς αντιδρούμε διότι είναι το επάγγελμά μας, το βιοποριστικό επάγγελμα, αλλά πέρα τούτου είμαστε ειδικευμένοι και έχουμε περάσει ειδικά σεμινάρια για να φτάσουμε στο σημείο να δίνουμε σωστά τις φωτογραφίες μας. Και γι' αυτό περνάνε όλες οι προδιαγραφές και βγάζουν οι άνθρωποι τις ταυτότητές τους, τα διαβατήριά τους, τα διπλώματά τους κτλ. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά πώς θα γίνουν αστυνομικοί ή άλλοι υπάλληλοι, φωτογράφοι με εξειδικευμένη γνώση. Και το θέμα είναι και οικονομικό, διότι πλήττεται ένας μεγάλος κλάδος με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και το κράτος εισπράττει και τα ΤΕΒΕ του και το ΦΠΑ του και τους φόρους του. Δηλαδή για ποιο λόγο εναντιώνεται σε εμάς, στον κλάδο το δικό μας. Βρισκόμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, διότι με αυτό την απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση στερούνται το ψωμί μας. Δηλαδή, οι αστυνομικοί να γίνουν φωτογράφοι. Δεν γίνεται αυτό σε δύο μέρες εκπαίδευση ο αστυνομικός να γίνει φωτογράφος. Εμείς έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια φωτογραφίας. Παραδίδουμε μία φωτογραφία αξιοπρεπέστατη για να βγάλει ο κάθε άνθρωπος τη φωτογραφία του, είτε διαβατήριο είτε ταυτότητα. Αυτό θα στερήσει λοιπόν κάποια χρήματα πανελλαδικά, ώστε τα φωτογραφία να ζήσουν τις οικογένειές τους. Φανταστείτε τι ανεργία θα δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Πόσα καταστήματα θα κλείσουν, πόσοι υπάλληλοι θα απολυθούν. Το τελευταίο που έχω να πω είναι οι αστυνομικοί να αστυνομεύουν και ο φωτογράφος είναι για να φωτογραφίζει.